Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, έχει καθιερωθεί να είναι μια μέρα γιορτή, μια μέρα επαιτειακή για τα άτομα με αναπηρίες. Εγώ δεν θα σταθώ στο κομμάτι το επαιτειακό. Θα σταθώ στην ημέρα, τη σημερινή ημέρα, ως μια μέρα ευαισθητοποίησης, μια μέρα αναγνώρισης και μια μέρα προσωπικής συμμετοχής του καθένα. Γιατί ξέρετε, η μία όχθη που βρισκόμαστε εμείς μέχρι την άλλη όχθη των συμπολιτών μας δεν απέχει. Άρα, καθημερινά είμαστε δίπλα. Είμαστε αλληλέγγυοι. Αναγνωρίζουμε ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν την ίδια συμμετοχή στις ευκαιρίες, στο κοινωνικό γίγνεσθε, στην προσβασιμότητα, στις ίδιες δυνατότητες με εμάς. Είμαστε διαφορετικοί, αλλά είμαστε ίσοι. Μεταφέρω λοιπόν εκ μέρους του Δήμου, εκ μέρους του Δημάρχου μας Αντώνη Ζερβού, ότι είμαστε δίπλα στα πλαίσια και στα όρια των αρμοδιοτήτων μας, με την συνδρομή της πολιτείας, πραγματικά αυτή η μέρα να μην είναι επαιτειακή μόνο, αλλά να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική. Καλή συνέχεια στην εκδήλωση. Κυριότατη, αγαπητοί συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κύριε Αντιδήμαρχη, αγαπητέ πρόεδρε των κοινωνικών δομών Κρήτης, αγαπητέ ομότιμε πρόεδρε του θεραπευτηρίου, αγαπητοί συνεργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές, φαντάζομαι όλης της Κρήτης, θεραπευτηρίου χρονιού Παθήσεων Λασιτίου, μου δόθηκε η ευκαιρία τόσα χρόνια να υπηρετήσω και να γνωρίσω τις ανάγκες που πραγματικά έχουν οι κοινωνικές δομές και τα οι οποίες καταξιώνονται μέσα από την προσπάθεια όχι μόνο της πολιτείας όσο επιβάλλεται να γίνεται, αλλά και μέσα από την προσπάθεια των εργαζομένων. Τα άτομα είναι πρικισμένα που εργάζονται μέσα στις κοινωνικές δομές, αγαπητοί μου, με ειδικά χαρίσματα. Αυτά τα ειδικά χαρίσματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι τα μεταλαμβαδεύουν και τα διαδίδουν σε άτομα τα οποία ενώ θεωρούνται άτομα με αναπηρία και όχι άτομα και άτομα με ειδικές ανάγκες, υπάρχει μια διαφορά. Η διαφορά είναι στο έψιλον, αν είναι μικρό ή κεφαλαίο. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας ότι όταν ένα άτομο καταξιώνεται μέσα στην κοινωνία που ζει, άσχετα από την αναπηρία του, είναι πρώτα απ' όλα η εξίσωση που έχει το άτομο το συγκεκριμένο όσο το αντιλαμβάνεται κάθε ένας από εμάς. Είτε η αναπηρία είναι επίκτητη, είτε είναι κληρονομική, είτε είναι προσωρινή, το να είναι το άτομο ομότιμο με τους υπόλοιπους πολίτες του ευρύ κοινωνικού χώρου. Πρέπει λοιπόν να αποδίδουμε τα εύσημα σαν πολιτεία και προς τον εργαζόμενο και προς τον πάσχοντα υποτιθέμενο. Και πώς αναδεικνύεται η δυνατότητα του ατόμου που θεωρητικά είναι άτομο είτε με αναπηρία ή με ειδικές ανάγκες, ιδού η έκθεση, η σημερινή, η οποία δεν πραγματοποιείται μόνο σε επίπεδο νομού Λασιτίου, αλλά σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί? Γιατί τα άτομα με αναπηρία σε παγκόσμια κλίμακα, από ό,τι γνωρίζετε, είναι περίπου 30 εκατομμύρια. Η Ελλάδα αριθμεί 1 εκατομμύριο, 10% του γενικού πληθυσμού. Τι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας? Ότι το 2030, με νέες μελέτες που έχουν γίνει, ο πληθυσμός και το ποσοστό θα πάει περίπου γύρω στο 17%. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι, όλοι αλληλέγγυοι προς αυτές τις δομές. Και για να μπορεί να είναι μια δομή αλληλέγγυα και επικοδομητική, πρέπει να στηρίξεις τον εργαζόμενο. Αν δεν στηρίξεις τον εργαζόμενο, τι δυνατότητες έχεις να αναδείξεις ένα ίδρυμα? Από τη μεριά της περιφέρειας έχει καταβληθεί τεράστια προσπάθεια όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή και στήριξη όλων των κοινωνικών δομών σε επίπεδο Κρήτης. Η Ομόνια χτίζει σπίτι και η Λιγόνια το χαλά. Άπαξ οι δομές και οι θεσμοί δεν παντρευτούν μεταξύ τους, δεν μπορούμε να έχουμε ένα επιτυχημένο σύμπλεγμα το οποίο λέγεται πολιτεία, πολίτης, ασθενής, πάσχων και αυτοδιοικητικός. Αυτά τα πράγματα λοιπόν πρέπει να τα καταλάβουμε. Η μέρα η σημερινή είναι ξεχωριστή για μένα. Είναι ξεχωριστή διότι μου δόθηκε ευκαιρία μέσα από τη διαδικασία υπηρεσίας του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Λασιτίου ως θεσμικός παράγοντας να γνωρίσω όλα τα προβλήματα και όχι μόνο σε επίπεδο Αγίου Νικολάου αλλά και σε επίπεδο Κρήτης. Και θέλω να ομολογήσω την καταξίωση και τη συμπεριφορά των ατόμων που εργάζονται μέσα στις κοινωνικές δομές. Και θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται στήριξη, βοήθεια, αλληλεγγύη και προσφορά από την πολιτεία και από όλους μας. Με την βοήθεια αφενός μεν τη στήριξη
της πολιτιακής, αφετέρου και του εθελοντισμού, που και αυτός είναι αναγκαίος, πιστεύω ότι θα χτίσουν ό,τι καλύτερο για το νησί μας, το οποίο θα έχει διάδοση σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Να ευχαριστήσω την πρόσκληση, να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες σε αυτή την έκθεση τη σημερινή για την επιτυχία της εκθέσεως και πραγματικά πρέπει να σκύψουμε σε αυτές τις δομές, διότι το έχουμε ανάγκη με τη βοήθεια του Θεού και με τη βοήθεια τη δικιά μας όσο μας επιβάλλει η συνείδησή μας. Να είστε καλά κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η πρόσκληση που μας απευθύνατε να μετάσχουμε στη σημερινή εκδήλωση είναι ιδιαιτέρως τιμητική. Προσωπικά αισθάνομαι μεγάλη τιμή που είμαι ανάμεσά σας, ανάμεσα στους ανθρώπους εκείνους που διακονούν, όπως λέμε στη γλώσσα της Εκκλησίας, τον πάσχοντα άνθρωπο. Εάν θέλει κανείς να συναντήσει τον Χριστό, πρέπει να επισκεφθεί τους χώρους εκείνους που ζουν τα παιδιά εκείνα και οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες ικανότητες. Εκεί συναντάει κανείς τον Χριστό. Και ιδιαιτέρως αυτές τις ημέρες, τις γιορτινές που έρχονται, τις Άγιες ημέρες, όλοι μας πρέπει να προστρέξουμε για να συναντήσουμε τον Χριστό, να το συναντήσουμε στη Βηθλεέμ της καρδιάς μας. Και η Βηθλεέμ της καρδιάς μας είναι η προσφορά στον συνάνθρωπο, είναι η προσφορά σε εκείνους τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Και θέλω να επικεντρωθώ αυτή την ώρα και να δώσω θερμότατα συγχαρητήρια στους ανθρώπους εκείνους που διακονούν, είτε επαγγελματικά, αλλά είτε και μέσα από τον εθελοντισμό. Είστε, και το ονεώ αυτό που σας λέγω, όλοι εσείς, άγγελοι Κυρίου. Έχετε κατέβει από τον ουρανό και διακονείτε με το δικό σας τρόπο στα πρόσωπα των ανθρώπων εκείνων, τον Χριστό. Γι' αυτό να είστε υπερήφανοι για αυτό που προσφέρετε, για αυτό που δίδετε στην κοινωνία, που είστε όλοι εσείς ένα μεγάλο παράδειγμα για όλους εμάς. Θέλω να μεταφέρω ετούτη την ώρα την ιερή για μένα και τη συγκινητική, παράλληλα να μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερονήσου κυρίου Κερασίμου και να γνωρίζετε ότι η τοπική εκκλησία είναι πάντοτε δίπλα σας, αφού γράζετε τις αγωνίες σας, τους προβληματισμούς σας και είναι έτοιμη να προσφέρει χείρα βοηθείας σε όλους σας και στους ανθρώπους εκείνους με τις ειδικές ικανότητες, αλλά και σε εκείνους που πραγματικά θυσιάζονται για να είναι αυτοί οι άνθρωποι και να περνούν καλά. Να είστε πάντοτε καλά, καλά Χριστούγεννα. Ο Χριστός να γεννάται στις καρδιές μας καθημέρα, κάθε ημέρα. Αξιότιμοι άρχοντες, αγαπητοί συμπολίτες, θυμάμαι ένας παιδαγωγός εκεί το Θησαία να κάνει το ταξίδι του να πάει στην Αθήνα. Και εκεί στον δρόμο βρήκε κάποιους ληστές. Ένας από αυτούς ήταν ο Προκρούστης. Είχε μία κλίνη, ένα κρεβάτι. Όποιος δεν τέριαζε στο κρεβάτι του, του έκοβε ή τα πόδια ή το κεφάλι για να είναι στα ίσα με το κρεβάτι του ή τον τέντωνε, αν ήταν κοντύτερος, μέχρι να φτάσει στο δικό του κρεβάτι και γλίτωνε μόνο όποιοι ήταν στο ίδιο ύψος και άρα στο ίδιο μήκος του κρεβατιού του. Από τότε αυτό ονομάστηκε ψυχολογικό φαινόμενο προκρούστιας κλίνης. Δηλαδή το κουβαλάμε οι περισσότεροι, ότι όταν ο άλλος δεν ταιριάζει στα πνευματικά ή στα σωματικά μας δεδομένα, τότε τον απορρίπτουμε. Το πετούμε κάτω στο κρεμό, που πέταγε όπως και ο ληστής κάτω από την κακιά σκάλα εκεί. Έτσι και εμείς έχουμε μια κακιά σκάλα, ψυχολογική αυτή τη φορά, προοδευμένη, ωραία, η οποία δέχεται όλες τις ψυχές εκείνες που δεν ταιριάζουν στο δικό μας ανάστημα. Λοιπόν,
Από το χώρο της παιδείας θα πρέπει να πούμε ότι η εμπειρία μου μου δείχνει ότι είναι άμεση ανάγκη για σύνδεση αυτών των ιδρυμάτων με τα σχολεία μας. Και στις προηγούμενες χρονιές που ήμουν διευθυντής σε άλλο σχολείο, αλλά και σαν απλός καθηγητής, υπηρέτησα αυτή την ιδέα να συνδέσω στην πράξη, στο εργαστήρι αυτό το αμόνι της αγάπης, τους μαθητές με χώρους τόσο πολύ ευαίσθητους όσο είναι αυτός ο χώρος στην πόλη μας του Ιδρύματος των Φρονίων Παθήσεων. Και πάντα τα παιδιά μετά το πρώτο του σοκ έβγαιναν από εκεί ωριμότερα, καλύτερα. Και οι φόβοι τους γινότανε αγάπη, γινότανε ορίζοντες, γινόταν δρόμοι για να μπορέσουν να καταλάβουν καλύτερα το φαινόμενο της ζωής, πόσο πλατή και βαθύ μπορεί να είναι. Πόσο μας διαφεύγει από την προπλούστια κλίνη μας η ύπαρξη τόσων πολλών διαφορετικών υπάρξεων δίπλα μας που πλουτίζουν τη ζωή μας και μας κάνουν καλύτερους. Λοιπόν, τέτοιες ημέρες πρέπει να γίνουν καθημερινές. Καθημερινά πρέπει και στο σχολείο να δίνονται ευκαιρίες, αλλά και το σχολείο να επισκέπτεται αυτούς τους χώρους, να συνεργάζεται με αυτούς τους ανθρώπους και με τους ειδικούς αγγέλους που είπε ο πατήρ Τίτος πριν από λίγο, που είναι οι μεσολαβητές μεταξύ ημών και ημών. Και βέβαια, να δούμε τελικά ότι μέσα από αυτό, ότι όλοι έχουμε αναπηρίες. Άλλος σωματικές, άλλος ψυχολογικές, που είναι και οι πιο δύσκολες. Και η μεγαλύτερη αναπηρία, αγαπητοί μου, που υπάρχει στον άνθρωπο, είναι αυτή, δηλαδή να μην μπορεί να αγαπήσει. Να μην μπορεί να αγαπήσει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αναπηρία που μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να αγαπήσει ένα άλλο παιδί για δικό του, δεν μπορεί να αγαπήσει έναν άλλο γέροντα για δικό του πατέρα, δεν μπορεί να αγαπήσει τον άλλον άνθρωπο σαν να είναι ένας με αυτόν. Είναι αυτό που μας καλεί και ο Χριστός που είπε ο Πανοσιολογιώτατος πριν από λίγο, και είναι το κοινό χρέος, και τότε η ανθρωπότητα θα έχει πραγματικά ειρήνη, γιατί η ειρήνη πηγάζει από την αγάπη μεταξύ μας και την ομοτιμία. Γι' αυτό λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν την καλύτερη θέση, τη θέση δίπλα μας. Ούτε κάτω από εμάς, ούτε σε περιθώρια της κοινωνίας. Αλλά ισότιμα και πολλές φορές είναι πλούτος που μας κάνει και εμάς καλύτερους. Καλή επιτυχία. Γεια σας και από εμάς. Να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Κι ας μην είναι γεμάτο το ρέξι. Που κάνει το πολλό το εύ. Έστω και αυτοί που ήρθαν. Έστω και αυτοί που θα μπορούσαν και δεν ήρθαν. Ευχόμαστε να μπορούν να βοηθάνε σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Το 1992 που έγινε Παγκόσμια ημέρα των αναπήρων, από τότε και ύστερα, κάθε χρόνο γίνονται κάποιες εκδηλώσεις. Το ερώτημα είναι, πριν το 1992, τι γινότανε? Δεν γινότανε κάτι? Φυσικά γινότανε. Αλλά γινότανε μόνο με την καλή θέληση κάποιων κυβερνήσεων, κάποιων ανθρώπων, κάποιων κοινωνιών. Ας μην ξεχνούμε ότι στην αρχαιότητα τους ανάπηρους τους πέταγαν. Ξέρετε, για την Ιλιάδα. Στο μεσαίωνα στις σπηλιές τους πέταγαν. Έτσι, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι θάλαμοι και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης πρωτογέμισαν από ανάπηρους. Αργότερα, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που ξεκίνησε μία άλλη διαδικασία στην ανθρωπότητα, άρχισαν και κάποιες κοινωνίες και κάποια κράτη να τα αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα άτομα με αναπηρία, με αποτέλεσμα κάποιες κοινωνίες να ανέβουν πάρα πολύ ψηλά, όπως ήταν οι σκανδιναβικές χώρες, και να δείχνουν μία ποιότητα σαν κοινωνίες και σαν κράτη, ανάλογα με την κοινωνική τους ευαισθησία. Βέβαια, λίγο-λίγο ακολούθησαν και άλλα κράτη και άλλες χώρες. Δεν είναι πια όπως ήταν τότε. Έχουν λόγω κρίσεως παντού έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, αλλά όμως υπάρχουν κοινωνίες πραγματικά που δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή η Παγκόσμια ημέρα της αναπηρίας,
Πολλοί διαρωτώνται και λέει, καλά για μια μέρα μόνο είναι. Ωραία, καλή θα ήταν να ήταν κάθε μέρα. Αλλά έστω και μια μέρα να υπάρχει, δίνει μια όθηση ευαισθησίας. Έστω, κάποιοι θα ακούσουν κάτι. Είτε από τις τηλεοράσεις, από το ραδιόφωνο, είτε από τη σημερινή εκδήλωση ή από την εκδήλωση που έκανε το θεραπευτήριο με τα εργαστήρια, την έκθεση που κάνει, που εκεί αν θα πάτε και θα δείτε πράγματα που τα φτιάχνουν άνθρωποι που λέγονται ανάπηροι. Και λέτε, είναι δυνατόν, και όμως είναι δυνατόν. Αλλά όμως μόνοι τους, δύσκολο. Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα τους που πραγματικά τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ που συμπαρίσταται και είναι κοντά σε ανθρώπους με αναπηρία. Μέχρι το 2008 δεν λεγότανε αμαία άτομα με αναπηρία, αλλά λεγότανε άτομα με ειδικές ανάγκες. Γιατί ντρεπότανε να το πούνε τη λέξη αναπηρία. Έτσι ήταν τα πράγματα. Μετά έσπασε αυτό το ταμπού και τα είπανε άτομα με αναπηρία. Γιατί θέλανε να κρύψουν το πρόβλημα. Όπως το ξέρατε, παλιά, αν θυμάστε, σε χωριά ή αλλού τι γινότανε. Κλεισμένα τα παιδιά αυτά. Μέχρι να μεγαλώσουν, μέχρι να γεράσουν και πέθαναν μέσα και κλεισμένα. Και τώρα είναι κλεισμένα σε πολλά σημεία. Εκτός από αυτό. Η ίδια η κοινωνία τους, η ίδια η οικογένειά τους ντρεπότανε να δείξει τα παιδιά. Έχω ακούσει τόσα και τόσα και ξέρω και προσωπικά καταστάσεις από παιδιά που μεγάλωσαν, πέθαναν μέσα σε σπίτια και δεν τα βγάλανε ποτέ έξω. Θυμάστε πολλές περιπτώσεις, κατά καιρούς βγαίνουν και στα Κώστα Αλέξη και τα λοιπά. Υπάρχουν πολλών ειδών αναπηρίες. Υπάρχει μία αναπηρία κινητικότητα, όπως ακούστηκε, που ξέρετε ότι υπάρχει δύσκολη, έχει δύσκολη προσβασιμότητα. Υπάρχουν όμως πολλών ειδών αναπηρίες που είναι πραγματικά πολύ δύσκολες και δεν είναι μόνο η προσβασιμότητα. Ο αυτισμός, η νοητική στέρηση, υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα. Για όλους τους αναπήρους πρέπει να δείχνουμε ένα ενδιαφέρον. Σύμφωνα με έρευνες που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ένας στους έξι περίπου Ευρωπαίος έχει κάποιο πρόβλημα αναπηρίας. Και όσο προχωράνε τα χρόνια και αυξάνεται ο πληθυσμός και των γερόντων, αυτά τα προβλήματα θα αυξάνονται. Αν δεν μπορούμε ποτέ επομένως να γυρίσουμε, δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη στα ανάπηρα άτομα. Ποτέ. Εμείς όμως σαν κοινωνική πρόνοια που ασχολούμαστε με δημόσια κατά κάποιο τρόπο εξυπηρέτηση αυτών των ατόμων, των ανθρώπων αυτών, δεν θέλουμε να έχουμε ιδρύματα. Όσο μπορούμε, προσπαθούμε αυτά να μην τα έχουμε τα άτομα κλεισμένα μέσα σε ιδρύματα, διότι είναι σαν να απομονώνονται μέσα εκεί. Θέλουμε να βγουν στην κοινωνία. Για να βγουν στην κοινωνία, πολλά από αυτά τα παιδιά που έχουμε μέσα ή τα άτομα αυτά που έχουμε μέσα εμείς στα θεραπευτήριά μας, είναι ολομόναχα στον κόσμο. Δεν έχουν οικογένειες από πίσω. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε έτσι, ξεκρέμαστα, μόνο τους, εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον. Γι' αυτό προσπαθούμε μέσω αναδοχής, μέσω υιοθεσίας, μήπως μπορέσει και αυτοί, μήπως μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή να ζήσουν κάποιες οικογενειακές στιγμές. Γιατί όλοι έχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες που εμείς γυρίζουμε την πλάτη, εμείς όλοι μας, περισσότεροι, γυρίζουμε την πλάτη σε αυτές τις δυνατότητες. Γιατί δεν θέλουμε να βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μας χαλάνε λίγο το image που έχουμε. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω πολύ. Τα θέματα της σημερινής εκδήλωσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, είναι πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι πραγματικά κάτι να μας δώσουν παραπάνω σε όλους μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι που ήρθατε και ευχόμαστε αυτή η μέρα να είναι μέσα μας.